ψηφίσει αν το μπορεί, θα ανθίσει και η ελπίδα. Και ο Τσίπρας φέρνει στο λαό καινούργια ηλιακτίδα. Ένα μήνα φεύγουν Πασόκ και Σαμαράς. Ήρθε η ώρα της αριστεράς. Με ισχυρή εντολή στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ελπίδα και προοπτική για ένα καλύτερο αύριο στους πολίτες που έχουν βυθιστεί στη μιζέρια και στην απελπισία, δήλωσε κατά τη διάρκεια περιοδίας του στην Ανατολική Κρήτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τρέμουν και φοβούνται τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν δίκιο που τρέμουν και φοβούνται τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Και να σας πω ότι τούτες τις μέρες στην Κρήτη συνειδητοποιούμε τη δύναμη που έχει αυτός ο λαός. Αυτός ο λαός που 4 χρόνια τώρα μαραζώνει. Πρώτος σταθμός ήταν η Νεάπολη, όπου ο Αλέξης Τσίπρας συνομίλησε με κατοίκους στα νέα γραφεία του κόμματος, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι στις 25 Μαΐου οι Έλληνες θα γιορτάσουν τη Μεγάλη Ανάσταση του λαού. Η Κρήτη, για άλλη μια φορά, θα είναι αυτή που πρωτοπόρα θα κάνει τη Μεγάλη Ανατροπή, θα δώσει το μήνυμα της Μεγάλης Αλλαγής στις 18 και στις 25 του Μάη. Όλοι μαζί στις 25 του Μάη θα γιορτάζουμε τη Μεγάλη Ανάσταση του λαού μας. Γεια σας και καλή ελευθερία. Επόμενος σταθμός ο Άγιος Νικόλαος, όπου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εγκαινίασε το εκλογικό κέντρο της ριζοσπαστικής συνεργασίας Κρήτης. Ήρθε η ώρα και στην Κρήτη να πούμε ως εδώ σε αυτούς που μας οδήγησαν στον γκρεμό, να πούμε τέρμα στην οικογενειοκρατία και στην φαυλοκρατρία, να πούμε τέρμα σε αυτούς που ευθύνονται για τα δεινά του λαού μας. Θα πρέπει να σταματήσουμε την καταστροφή, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες να δώσουν όλοι μαζί τη μάχη της μεγάλης αλλαγής και ανατροπής. Θα έρθει η μέρα που θα έρθει με το αποτέλεσμα των εκλογών που θα είναι τέτοιο που δεν θα επιτρέψει σε αυτή την κυβέρνηση να παραμείνει ούτε για μια ώρα, ούτε για μια μέρα. Παράλληλα, ανέπτυξε το όραμα και αναπτυξιακό πρόγραμμα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ για την Κρήτη, ώστε να τη μετατρέψει, όπως είπε, σε πυλώνα παραγωγικής ανασυγκρότησης του τόπου. Ταράζουμε τα νερά σε όλη την Ευρώπη. Γκρεμίζουμε τον εφιάλτη της Μέρκελ και των πιστών ακολούθων της. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα της Μαρίνας, η οποία παραχωρείται στο ΤΑΙΠΕΔ. Θα είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που θα έχει τίποτα από δημόσια περιουσία. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε τη ΣΥΤΗ αλλά και το νοσοκομείο της πόλης και είχε συναντήσεις με διάφορους φορείς. Καλό να γνωρίσετε το προσωπικό, τις ανάγκες της περιοχής εδώ και τις ιδιαιτερότητες. Αισθάνομαι πολύ παράξενα να είμαι σε ένα νοσοκομείο που δεν έχει καρδιολόγο. Μπορώ να το καταλάβω αυτό. Είναι σαν να μου λέτε ότι έχουμε ένα αυτοκίνητο που δεν έχει καρμπιρατέρ για να λειτουργήσει. Εγώ θα έλεγα ότι εδώ δεν είναι του διαόλου η μάνα, εδώ είναι του παράδεισου η πύλη. Και ας το καταλάβουν αυτό.